Λοιπόν, εδώ είμαστε και σας το έχουμε προαναγγείλει από πολύ νωρίς. Είναι κοντά μας ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κύριος Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Εύχομαι υγεία σε όλους και όλες και να έχουμε ένα 2022 χωρίς COVID δυνατόν. Θα συμβεί αυτό, κύριε Υπουργέ? Στις αρχές του 2022, μάλλον όχι. Τώρα, στη συνέχεια μπορεί. Τι είπατε, κύριε Υπουργέ? Στις αρχές του 2022, μάλλον όχι. Στη συνέχεια μπορεί. Δηλαδή, μπορεί να τελειώσουμε με τον κορονοϊό μας την επόμενη χρονιά? Κοιτάξτε, ένα από τα σενάρια είναι ότι η Όμικρον είναι και το τέλος της πανδημίας με τη μορφή που την ξέρουμε. Δηλαδή, ότι μέχρι θα διαδοθεί τέλος... πάρα πολύ. Άρα, η συλλογική ανοσία θα χτιστεί από την νόσηση ενός πολύ μεγάλου τμήματος πληθυσμού. Μέχρι το τέλος, ποιο θα είναι το τίμημα? Μέχρι το τέλος της. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κοραή, αυτό για να σας το πει κάποιος πρέπει να είναι προφήτης. Εγώ δεν διεκδικώ δάφνης προφήτου. Ένας απλός ταπεινός υπουργός είμαι. Κύριε Υπουργέ, όμως θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή ανακοινώθηκαν τα μέτρα χθες και πριν από λίγο είχαμε εδώ τον καθηγητή, τον κύριο Τζανάκη και τον κύριο Θωμαίδη, οι οποίοι κάνουν κάποιες προβλέψεις οι οποίες δεν είναι καθόλου αισιόδοξοι για τις επόμενες ημέρες. Λένε ότι μπορεί να φτάσουμε στα κρούσματα μέσα στο Γενάρη, ακόμη και τις 18.000, 20.000 αριθμοί. Που η αλήθεια είναι αριθμούς που δεν τους φανταζόμασταν. Γιατί τα μέτρα πρέπει να ισχύσουν από τη Δευτέρα, από την επόμενη χρονιά και δεν ισχύουν από χθες? Πρώτα απ' όλα, ο αριθμός των κρουσμάτων είναι μια πάρα πολύ σχετική έννοια, όπως έχουμε καταλάβει όλοι πια. Υπό την έννοια ότι αυτό που μας νοιάζει και μας ένοιαζε από την αρχή δεν είναι ο αριθμός των κρουσμάτων, είναι η πίεση στο σύστημα υγείας. Φαίνεται αυτή τη στιγμή, ότι αυτή η πανδημία εισέρχεται σε μια φάση που τα κρούσματα αυξάνονται, αλλά η πίεση στο σύστημα υγείας δεν είναι αναλογική με την προηγούμενη κατάσταση. Αυτό φαίνεται. Αν αυτό αποδειχθεί στην πραγματικότητα, στην πράξη, θα έχουμε μια πολύ πιο ήπια αντιμετώπιση και των κρουσμάτων των οποίων είπατε προηγουμένως. Να καταλάβουμε. Τώρα, αν αυτό δεν αποδειχθεί και αποδειχθεί ότι έχουμε μεγάλη πίεση στο υγείας, θέλω να είμαι ειλικρινής. Οι μελέτες από τη Νότια Αφρική και το Ηνωμένο Βασίλειο λένε ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Υπάρχει όμως ένα ερωτηματικό. Στην Ελλάδα εξακολουθούμε να έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ανεμβολίαστων σε μεγάλη ηλικία. Και όλες οι μελέτες είναι για εμβολιασμένους. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε μεταθετώντας να πούμε ποια θα είναι η επίπτωση στους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας άνω των 60 από αυτή την επέλευση θα είναι πολύ μεγάλη και πολύ σφοδρή. Άρα γιατί παίρνετε το ρίσκο, κύριε Υπουργέ, και ανακοινώνει η κυβέρνηση μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν από τις 3 Ιανουαρίου? Δεν γιατί είναι αν κλείναμε σήμερα δεν θα είχαμε και πανδημία την άλλη εβδομάδα? Εγώ δεν ρωτάω, εγώ εσείς είστε κυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ προφανές ότι το κύμα έχει ξεκινήσει και θα κάνει τον κύκλο όπως κάνει πάντα η πανδημία. Όμως, μισό λεπτό, έτσι όπως το λέτε, πρωτένας κόσμος δηλαδή αυτή την εβδομάδα δεν κολλάει τόσο, από Δευτέρα θα κολλάει. Ακριβώς αντίθετο. Και γιατί κολλάει όχι, και αυτήν την εβδομάδα πάρα πολύ. Αυτό που σας ρωτάει, Χριστίνα, είναι γιατί παίρνουμε το ρίσκο να βγούμε παραμονή πρωτοχρονιάς πάλι όλοι μαζί και ίσως πολύ περισσότερο από τα Χριστούγεννα. Ο κύριος Θωμαίδης έλεγε. Δεν θα κλάνε των χιλίων ατόμων. Όχι, αυτή είναι η πρόταση δική σας. Εμένα δεν είναι η δική μου δουλειά αυτή. Η δική σας δουλειά είναι να παίρνετε αποφάσεις, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι εύλογο το ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα. Για ποιο λόγο μας αφήνετε όλους να βγούμε την παραμονή πρωτοχρονιάς? Κατά τη δική μου γνώμη, διότι όλοι καταλαβαίνουμε την κοινωνία μας μετά από 2 χρόνια πανδημίας και όσοι έχουμε εμβολιαστεί είναι αδύνατο να εφαρμόσει μέτρα καραντίνας. Εγώ άκουσα τον κύριο Θωμαίδη που είπε, τον κύριο Σαριγιάννη, τον κύριο Θωμαίδη, που είπε να κάνουμε lockdown. Και εγώ σου λέω λοιπόν, λέει αύριο η κυβέρνηση lockdown. Ο κύριος Σαριγιάννης το είπε. Ναι. Και εγώ σου λέω λοιπόν, αύριο λέει η κυβέρνηση lockdown. Θα τηρήσει κανένας το lockdown και δεν το ξέρα? Όχι, δεν θα το τηρήσει. Αφού δεν το τηρήσει, συζητάμε. Λέει και ο Σαγιάννη να γίνει lockdown όπως έγινε το Μάρτιο του 20. Τότε να μην ξέρετε κανένα στην Ελλάδα που να είναι σε διάθεση να μείνει σπίτι του κλεισμένου. Είναι δυνατόν να είμαστε την επομένη ανακοίνωση των μέτρων και να το λέτε έτσι? Είμαι τελείως βέβαιος ότι στην πολιτική πρέπει να έχουμε ρεαλισμό. Λοιπόν, η κοινωνία μας δεν είναι ρυθμένη να κλειστεί μέσα. Ναι, οι εστιατόρες βέβαια ακούτε τι σας λένε. Ότι πάλι η εστίαση θα την πληρώσει. Γιατί όπως εσείς λέτε, όχι lockdown. Ο καθένας κοιτάει τη δικιά του. Εσείς λέτε όχι lockdown, αλλά στην πραγματικότητα lockdown θα έχουμε στα κέντρα διασκέδασης και τα κλαμπ. Δεν θα έχουμε κανένα lockdown. Τα κέντρα της εστίασης θα δουλεύουμε τις 12 το βράδυ, από το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Ο τζίρος του μετά τις 12 το βράδυ είναι αμελητέως. Ναι, εγώ λέω μην για ακούω, τα νυχτερινά μην κέντρα. Ακούω υπερβολές. Τα νυχτερινά κέντρα θα υποστούν μία ζημία. Πράγματι, αυτοί έχουν δίκιο να πούνε ότι έχουν μία ζημία. Η εστίαση δεν υφίσταται καμία σπουδαία ζημία από τις 12 το βράδυ. Θέλω να μιλάμε αυτά λογικά. Εγώ για τα νυχτερινά κέντρα μιλούσα. Αυτά τώρα θα λειτουργούν, θα ανοίγουν νωρίτερα. Πώς θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Τώρα, το αν κάποιος επιχειρηματίας αποφασίσει να ανοίξει νωρίτερα, αυτό δεν μπορώ να το. Δεν θα μπω στη δική του την απόφαση.
Αυτό, δική του αποφάση. Η πληρότητα ποια θα είναι, θα είναι πάλι έτσι 2.000 άτομα ή αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει ακόμα μπει ζήτημα πληρότητας. Μπορεί και να μπει όμως, δεν λέω ότι αποκλείεται, γιατί έχουμε ακόμα αρκετές μέρες αυτήν την εβδομάδα για να δούμε πώς πάνε τα κρούσματα. Ναι, αλλά δεν και υπάρχει... Και παραλαμβάνω την πίεση στο σύστημα υγείας. Αλλά για να μιλάμε τώρα λογικά. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του χρόνου. Στα γήπεδα που είναι και ανοιχτά, μετά τα γήπεδα. Είμαστε τελευταία εβδομάδα του χρόνου. Είμαστε στην πρωτοχρονιά και να έλεγε κάποιος από εμάς, παιδιά, κλείστε μέσα σπίτια σας. Όλοι το καταλαβαίνετε αυτό, δεν θα μπορούσε να τηρηθεί. Άρα πρέπει την κοινωνία να συνεχθούμε πολιτισμένα. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση, ασφαλώς και κολλάει η πανδημία και αυτή την εβδομάδα. Κανείς μας δεν είπε δεν κολλάει. Γι' αυτό λέμε διπλή μάσκα σούπερ μάρκετ, γι' αυτό λέμε να βάζετε μάσκα αυξημένη προστασία αν τη βρείτε, και όλα, γι' αυτό λέμε να αποφύγετε το συνωστισμό. Επειδή κολλάει. Τι άλλο λέμε, αν είσαι νέος ηλικία και έχεις πάει σε νυχτερινό κέντρο και έχεις περάσει ωραία με τους φίλους σου, μην δεις τον παππού και τη γιαγιά αμέσως μετά. Κρατήσε μία απόσταση μερικές μέρες ώστε να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις κολλήσει. Και κάνε τεστ. Έτσι, και κάνε προφανώς τεστ. Αυτά τα λέμε γιατί κολλάει, κύριε Σομπούλη. Όχι γιατί δεν κολλάει. Τώρα από εκεί πέρα, είσαι ένας νέος, 20 χρονών, 25, 30, 18, έχεις πάει στο νυχτερινό κέντρο και την άλλη μέρα πας αγκαλιά στον παππού σου και τη γιαγιά σου, ενώ ακούς όλα αυτά. Εσείς έχετε την πεποίθηση ότι και με τόσα κρούσματα, γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι μακάρι να επικρατήσει αυτό το σενάριο που λέτε και η Όμικρον τελικά να μην δίνει περισσότερες εισαγωγές στα νοσοκομεία, όμως αν φτάσουμε τα 15.000 κρούσματα, είναι αναπόφευκτο ότι θα έχουμε έξτρα πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα αντέξει, κύριε Υπουργέ, και τώρα. Το αναπόφευκτο στην περίπτωση αυτή δεν είναι γνωστό σε κανέναν μας. Κανένας επιστήμονας, εγώ έχω μιλήσει με δεκάδες, έχω διαβάσει μελέτες, μπορώ, δεν μπορεί να κάνει πρόβλεψη ως προς την πίεση στο σύστημα αυτή τη στιγμή. Η πρόβλεψη που γίνεται και από τον κύριο Τζανάκη που αναφέρατε είναι ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων. Το τι θα δώσουν αυτά τα κρούσματα στα νοσοκομεία, αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε. Φαίνεται, επαναλαμβάνω, αυτό λένε οι μελέτες, ότι είναι στους εμβολιασμένους, το τονίζω, κατά 70% λιγότερο επικίνδυνο από τη Δέλτα. Μιλάω πάντα για τους εμβολιασμένους. Γι' αυτό και λέω εκ νέου. Όσοι δεν έχετε εμβολιαστεί, πηγαίνετε να εμβολιαστείτε. Αν και τώρα πιάνει λίγο αργά για να προλάβει το κύμα θα σε προλάβει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, καλύτερα να είσαι εμβολιασμένος παρά ανεμβολίαστος, έστω και με τη μία δόση. Κύριε Υπουργέ, να επαναλάβω την ερώτησή μου. Επιτρέπετε τα κλαμπ χωρίς να έχετε βάλει μία πληρότητα. Μου είπατε το αφήσατε ανοιχτό. Όμως για τα γήπεδα ήδη βάλατε ένα 10%. Στα γήπεδα έχει συμβεί το εξής, για να μην κοροϊδευόμαστε και πάλι, επειδή μου αρέσει πάντα να μιλάω στους ανθρώπους με ειλικρίνεια. Ναι. Όσες φορές πήραμε μέτρα για τα γήπεδα, να φοράνε μάσκα κλπ. Είδατε πουθενά να έχει τηρηθεί το μέτρο? Σε ένα γήπεδο? Σε ένα ντέρμπι? Σε έναν αγώνα? Όχι. Ωραία, οι ομάδες λένε δικαίως, εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Πολύ ωραία. Η αστυνομία λέει, εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Τώρα τι θα αλλάξει? Τώρα δεν μπαίνουν. Είναι πολύ απλό. Δεν μπαίνουν όμως μόνο ανεμβολίαστοι. Μόνο εμβολιασμένοι. Κυρία Κοραή, ίσως δεν έχει γίνει αντιληπτό ποιο είναι το πρόβλημα που έφερε η Όμικρον. Η Όμικρον διαδίδεται με μεγάλη ταχύτητα και στους εμβολιασμένους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπετε σε χώρες με ποσοστό εμβολιασμού 90% και έχουν εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα. Ναι. Γιατί αυτή η μετάλλαξη έχει προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να περνάει την πρώτη άμυνα του εμβολίου. Τι προσφέρει το εμβόλιο? Προσφέρει σχεδόν απόλυτη προστασία από τη βαριά νόσηση. Άρα αυτό έτσι όπως το λέτε αυτό σημαίνει... Αυτό όμως το κύμα θα περάσει από τους εμβολιασμένους, όπως γυρνάει την κοινωνία, στους ανεμβολίαστους. Και εκεί κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η κατάσταση. Άρα εσείς λέτε ότι με αυτή τη μεταδοτικότητα μπορεί όντως να έρθουμε σε επαφή όλοι με τον ιό, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι? Είναι μια μεγάλη ζήτηση. Σίγουρα θα έρθουμε σε επαφή πάρα πολύ. Mm-hmm. Εγώ έχω πια περιπτώσεις ανθρώπων που είναι και με τρίτη δόση εμβολιασμένοι που έχουν κολλήσει. Είχα χθες μια περίπτωση ενός ανθρώπου που είχε νοσήσει τον Νοέμβριο και χθες ήταν βγήκε θετικός. Ναι, με δέλτα τον Εύρο, που θα είναι Όμικρον τώρα. Επειδή το είπατε πριν για τους άνω των 60, από τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα, το μέτρο και το πρόστιμο των 100 ευρώ από τις 16 Ιανουαρίου δεν λειτουργήσε όσο λειτουργήσε περιμένατε? Πολύ καλά. Κύριε Γεωργιάδη, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Όσο περιμένατε, λέω. Όχι, λειτουργήσε και όσο περιμέναμε και καλύτερα, η αλήθεια είναι. Δείτε, εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι αυτό θα λειτουργήσει όλους. Αυτά περίπου μισό εκατομμύριο εκείνη τη στιγμή που είχαν αποφασίσει να μην εμβολιαστούν. Αυτή τη στιγμή έχουν εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει ραντεβού περίπου 200.000. 165.000. Όχι, έχουν τα κλεισμένα ραντεβού μπροστά, είναι περίπου 200.000. Άρα λοιπόν έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο βήμα. Φανταστείτε να μην είχαμε πάρει και αυτό το μέτρο για το οποίο τότε όλοι μας βρίζανε. Το μέτρο λειτουργήσε. Μπορεί να κατέβει και πιο κάτω στις ηλικίες? Αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνει να πιάσει το κύμα ούτως ή άλλως. Το κύμα είναι εδώ, κύριε Ανσοπούλου. Τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, το λέω για να μην
αναπαράγουμε συνέχεια μία, ας πούμε, έκπληξη. Κάθε μέρα από εδώ και μπρος, έτσι λένε όλα τα μοντέλα, mm-hmm. θα τα κλίματα θα ανεβαίνουν και θα σπάσουμε όλα τα ρεκόρ. Αυτό συνέβη σε όλες τις άλλες χώρες, αυτό θα συμβεί και εδώ. Όταν έχεις ένα παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο, ένα τσουνάμι πανδημίας, μην περιμένεις εσύ ένας να εξαιρείσαι. Αυτό δεν γίνεται. Όχι, δεν είπε κανείς. Αυτό το θέμα είναι πώς προετοιμάζεσαι για να υποδεχθείς και να αντιμετωπίσεις. Είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Βάλαμε το μέτρο της υποχρεωτικότητας ένα μήνα πριν και αυτό, όπως είδατε, έβγαλε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες έξω από το μεγάλο κίνδινο που δεν θα είχαν πάει να εμβολιαστούν αν δεν είχαμε πάρει το μέτρο. Αφού λέγατε. Δυστυχώς δεν λάβαμε την πολιτική υποστήριξη που περιμέναμε στο μέτρο. Αφού λέγατε βέβαια ότι δεν θα επιβάλλετε υποχρεωτικότητα. Μετά από ένα μήνα. Βεβαίως, γιατί ήταν θέμα στρατηγικής. Στην αρχή είπαμε να πάμε σε μια καλόπιση συνεννόηση με αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί έχω άκουγε το επιχείρημα, κάποιοι άνθρωποι μου λέγανε, αν δεν μας λέγατε είναι επιβεβλημένο, θα το κάναμε. Δώσαμε λοιπόν πολύ χρόνο, μήπως συνοηθούμε από τους ανθρώπους αυτούς καλόπιστα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Κάποιοι εμβολιάστηκαν. Κάποιοι άλλοι έμειναν στο σχολείο. Τα σχολεία θα ανοίξουν τα γενιού, κύριε Γεωργιάδη. Δεν έχω αρμοδιότητα επί των σχολείων, δεν μπορώ. Θέλω να σας πω ότι άκουσα πριν από λίγο εδώ, είχαμε τον κύριο Τζανάκη, ο οποίος πρότεινε παράταση των διακοπών για μία εβδομάδα για να περάσει το βαρύ, εν πάση περιπτώσει, κομμάτι αυτού του κύματος. Είναι κάτι που θα το εξετάσει η Επιτροπή. Η κυρία Κεραμέως, εγώ δεν έχω γνώμη, δεν έχω αρμοδιότητα στα σχολεία. Οφείλω να πω ως γονέας, όχι ως υπουργός, ότι είναι δυσβάσταχτη για τα παιδιά η καραντίνα στα σχολεία. Η τηλεκπαίδευση βοήθησε πάρα πολύ να κρατήσουν μία επαφή, αλλά δεν αντικαθιστά. Σίγουρα, το διαζώσεις. Και τώρα το παιδί πηγαίνει στο σχολείο όχι μόνο για να μάθει γράμματα, πηγαίνει για να κοινωνικοποιείται, πηγαίνει για να βλέπει τους φίλους του. Δεν είναι τόσο απλό πράγμα να κλείνει τα σχολεία. Ούτε είναι τόσο απλό για τις οικογένειες που έχουν δουλειά, δεν έχουν να αφήσουν το παιδί. Άρα η απόφαση για τα σχολεία δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Είναι άρα καταλαβαίνω ότι υπό συγκεκριμένες μόνο προϋποθέσεις πολύ δύσκολες θα λάβετε αυτή την απόφαση. Καμία από τις αποφάσεις που λαμβάνουμε δεν λαμβάνεται εύκολα. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται δύσκολα. Ο λόγος που λαμβάνονται δύσκολα είναι διότι επηρεάζουν τις ζωές πολλών ανθρώπων. Όμως, ο ιός έκανε ένα βήμα μπρος, άλλαξε μορφή, αυτό είναι η Όμικρον, και εμείς πρέπει να αναδιατάξουμε τη στρατηγική μας στη νέα μορφή του ιού. Λοιπόν, γιατί για πάμε όμως, λίγο, Χριστίνα μου, μου επιτρέπεις ένα δευτερόλεπτο να κάνουμε τη σύνδεσή μας για να δούμε τι λένε και οι άνθρωποι της εστίασης, κύριε Υπουργέ. Είναι και της απολύτου αρμοδιότητάς σας. Οπότε πάμε να δώσουμε το λόγο στους ανθρώπους αυτούς, να τους μιλήσετε κι εσείς αν το επιθυμείτε. Είναι ο Γιώργος Τσελίκας σε ένα μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας. Έλα, Γιώργο. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι, Μαρία. Έτσι λοιπόν από τις 3 Ιανουαρίου αυτό το μαγαζί, να ξέρετε, το εστιατόριο εδώ Χελώνα που είμαστε στο Μοναστηράκι, είναι αμιγός για εμβολιασμένους. Τηρούνται όχι αυστηρά, αυστηρότητα μέτρα. Να σκεφτείτε μόνο ότι εδώ σε κάθε τραπέζι έχει barcode μενού. Για ανέπαφη, ναι. Ξέρεις, να μην είσαι και στο σερβιτόρο σου, δίνει το εσένα το μενού. Και μενού στο επόμενο τραπέζι και μενού στο επόμενο τραπέζι. Έτσι, μενού μόνο με τον barcode. Πάμε να ρωτήσουμε τον υπεύθυνο, τον κύριο Παναγιώτη, να μας πει εκτενέστερα. Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας. Τι ακριβώς τηρείτε, πάντα με μάσκα εξυπακούτε, αυτό αυτονόητο είναι αυτό, έτσι. Προφανώς. Και πώς από 3 του μήνα θα υπάρξει η είσοδος στους πελάτες. Καταρχήν να πω ένα χρόνια πολλά σε όλους σας εκεί στο πλατό και όσους μας βλέπουν. Να είστε καλά, κύριε. Καλές γιορτές να έχουμε πάντα με αίσθημα χαράς, γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι και εμείς και οι πελάτες. Τα νέα μέτρα είναι σαφή. Διπλή μάσκα ή συγκεκριμένου κωδικού μάσκα, η οποία είναι μεγαλύτερη εμβέλεια στο κομμάτι των μικροβίων. Από εκεί και πέρα, οι αποστάσεις εμείς πάντα ήταν ένα κομμάτι που τηρούσαμε. Δεν είναι κάτι το οποίο σταματήσαμε ποτέ να υιοθετούμε στο κατάστημα. Πάντα μόνο εμβολιασμένοι. Με το ωράριο τώρα, πώς αλλάζουν τα δεδομένα, Γιώργο? Να ρωτήσουμε τον κύριο Μπικό. Μας ακούει, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι κι αλλιώς τώρα εδώ. Ωραία. 12, εσείς μετά τις 12 δουλεύατε εσείς κι αλλιώς. Γιατί δεν είναι με μουσική αυτό το μαγαζί. Είμαστε ένα εστιατόριο. Ανοίγαμε το απόγευμα νωρίς και κινούμασταν από τις 5 η ώρα μέχρι τις 2-3 η ώρα το πρωί. Μεγάλη ζημιά εμείς δεν θα υποστούμε, γιατί ο κόσμος θα προσαρμοστεί στο πιο νωρίς. Θεωρώ ότι μεγάλη ζημιά θα υποστούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που άκουγα πριν. Ναι, είπα, που και μας έκανε και ένα καλό, γιατί βγαίναμε και χαλάγαμε και 5 φράγκα στα λουλούδια. Τώρα θα κάνουμε και λίγο οικονομία. Ναι, καλά. Φαντάζομαι οι συνάδελφοί σας δεν το βλέπουν ακριβώς έτσι, κύριε. Τους χαλάσατε όλη την εκπομπή, αγαπητέ. Δεν σας γνωρίζω. Αλλά σας στέλνω καρδούλες από τον αέρα, το βλέπετε. Αστείευομαι, γιατί πρέπει να βρούμε κάτι σε όλο αυτό που γίνεται, να ξέρετε, να περάσουμε κι εμείς λίγο καλά. Είναι τεράστιο. Έχουμε καθημερινά τεράστιες ακυρώσεις κρατήσεων. Όλοι μας παίρνουν τηλέφωνο τελευταία στιγμή, ενώ έχουμε μπατζετάρει το μαγαζί μας και μας λένε ήρθαμε σε επαφή με κρούσμα κτλ. Και εμείς δεν ρισκάρουμε τίποτα. Σε ένα πρόσφατο έλεγχο της αστυνομίας, ο χώρος που βλέπετε είναι εξωτερικός. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε τα ιδανικά καιρικά φαινόμενα για τους πελάτες μας, συγγνώμη, θερμοκρασίες, να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, μας είπαν ότι ο χώρος, επειδή έχει κλείσει, είναι εξωτερικός, άρα ούτε rapid δεν δέχεστε. Δηλαδή, κοιτάμε να είμαστε 100% εμμότυποι, συμβαίνουν τρομερά
τρομερά πράγματα. Βλέπουμε και προσωπικά πέρα του επαγγελματικού φίλου και γνωστού να κολλάνε καθημερινά. Οπότε κοιτάμε και εμεί οι Έλληνε όλο αυτό είναι. Πάντω είναι στο κλίμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θέλω ειλικρινά να σα πω. Όλα όσα λέτε είναι σωστά. Δεν έχω την τιμή να σα γνωρίζω. Αλλά όσα είπατε είναι σωστά. Ειλικρινά σας ευχαριστώ. Με τέτοιους καλούς επαγγελματίες και αυτή τη δύσκολη φάση πανδημίας θα την ξεπεράσουμε όλοι μαζί όπως και την προηγούμενη. Κύριε Υπουργέ, βέβαια, συγγνώμη τώρα που σας το χαλάω το καλό κλίμα. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, ο άνθρωπος αυτός που λειτουργεί μόνο με εμβολιασμένους, 100% εμβολιασμένο λέει το προσωπικό του κλπ. Μπορεί ο ίδιος επειδή δεν κλείνει πολύ αργά να μην πλήττεται, αλλά πάλι σου λέει εγώ την πληρώνω. Δηλαδή μπορεί ο κύριος Μπρίκος τώρα πανδημία, για το συγκεκριμένο για μαγαζί να μην πλήθεται, αλλά οι εστίες την πληρώνουν. Όλοι. Εσείς όμως γιατί εστιάζετε τα μέτρα εκεί. Μισό λεπτό κύριε Μπρίκο. Εσείς γιατί εστιάζετε. Έχετε παρατηρήσει ότι ας πούμε η μεγαλύτερη διασπορά γίνεται εκεί. Στη διασκέδαση. Να το ρωτήστε τους γιατρούς κύριε Ασοπούλου, οι οποίοι επιμένουν ότι υπερμεταδότης είναι και η εστίαση. Γιατί λοιπόν εγώ δεν έχω σπουδάσει λιμοξιολογία και δεν θέλω να διακινδυνεύσω τέτοιου τύπου προβλέψεις. Ό,τι λοιπόν λένε οι γιατροί σας το λέω. Δεν αποφασίζετε να ανακοινώσετε να ρυθμίσετε υποχρεωτικότητα και για το προσωπικό στο χώρο της εστίασης και της διασκέδασης, διότι υπάρχει νόμος ότι εμείς πρέπει να πηγαίνουμε εμβολιασμένοι και πολύ σωστά. Το προσωπικό κυρία Κοραή, την έχουμε λίγο εξαντλήσει. Την έχουμε λίγο εξαντλήσει αυτή τη συζήτηση. Ναι, αλλά χωρίς πρώτα απ' όλα διατάφτα. Σήμερα και να κάναμε υποχρεωτικό εμβολιασμό στην εστίαση αν την έκανε, δεν άλλαζε κάτι. Το εντάξει, κύμα είναι ήδη να εδώ. Το κάνατε το Σεπτέμβριο, δεύτερον, τον Ιούνιο. Δεν ξέρετε το πολύ καλά ότι ακόμα και στα δύο πεδία υποχρεωτικότητα που τελικά πήγαμε, αναφέρουμε στου υγειονομικού και στι μονάδε φροντίδα ηλικιωμένων, αλλά και στου άνω των 60 και στα δύο. Δεν βρήκαμε καμία απόλυτη πολιτική συμπαράσταση από κανέναν. Όλοι λέγανε για υποχρεωτικότητα και όταν η υποχρεωτικότητα μπήκε, βαράγανε την κυβέρνηση. Πολιτικό... Άρα λοιπόν, πάλι μόνο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά. Μα γι' αυτό τώρα, είναι η κυβέρνηση. Επί τη ουσία, όχι, κάνετε λάθος. Στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Μεγάλο λάθος κάνετε. Λοιπόν, πάμε καλά, τώρα στο. Δεν θυμάστε πάμε ότι τώρα, η κυβέρνηση μας έλεγε ότι μένει και ένα μίλι, κύριε Υπουργέ. Τα μέτρα που έχουμε ανακοινώσει για την άλλη εβδομάδα είναι ήπια σχετικά θέλετε, μέτρα. Και πιστεύω ότι την εστία θα την πλήξουν λίγο, όχι πολύ. Τα τενά και τα πράγματι περισσότερο, όπως είπα την προηγούμενη αυτό, φορά. Εάν η πανδημία ακολουθήσει την τάση που έκανε στον Ηνωμένο Βασίλειο και στην Νότια Αφρική, δηλαδή μια πολύ γρήγορη κορύφωση και μια γρήγορη μάλιστα πτώση, λοιπόν, θα πάνε όλα καλά. Να, μια κουβέντα από τον κύριο Μπίκο για να ολοκληρώσουμε. Μάσκα μετά. Έχουμε πολλά ραντεβού για το Ρεβεγιόν. Υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το θέμα είναι ότι πρακτικά, όπως και στα Χριστούγεννα, έχουμε κάποιες ακυρώσεις τελευταία στιγμή που έρχονται με κρούσματα σε επαφή. Φαντάζομαι αλλά όμως, είναι κάτι το οποίο θα το. Φαντάζομαι όμως, αγαπητέ. Εγώ θέλω να πω κάτι, με συγχωρείτε. Ένα το φαντάζομαι, αγαπητέ, προτιμάτε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να μείνετε ανοιχτή αυτή την εβδομάδα παρά να κλείσετε. Γιατί άκουσα ανακοινώσεις κομμάτων. Άκουσα ανακοινώσεις κομμάτων που μας ψέγουν γιατί τα μέτρα είναι ήπια και τα πήραμε αμέσως. Άρα να ξέρετε ότι κάποια άλλα κόμματα στη Βουλή στην ουσία θέλαν να κλείσετε σήμερα. Ποιο κόμμα το είπε αυτό. Αυτά που βγάλατε ανακοινώσεις και δεν θέλω να πω τίποτα. Δεν λένε, λίγο θα τους πείτε να σας πω έτσι. Δεν το λένε έτσι. Λένε πολύ ήπια τα μέτρα, καθυστερημένα τα παίρνετε. Σιγά μην τολμήσουν να πούνε να κλείσει εστίαση. Τον φυλακισμό τον έχω σπουδάσει. Ελάτε κύριε Μπίκο. Αφήστε. Θεωρώ ότι όλη αυτή η μικρή διάρκεια που δόθηκε, αυτή η παράταση ζωής, να ξέρετε, είναι τρομερά ζωογόνα για τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή. Είναι ένας γύρος ο οποίος τον έχουμε ανάγκη. Γιατί είμαστε σοβαρές επιχειρήσεις, πληρώνουμε το δώρο μας, το οίκα μας, τα επιδόματά μας. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που άκουσα. Και το είχαμε πάρα πολύ ανάγκη. Ακούστε τι σας λέει ο άνθρωπος. Ήταν ζωογόνα η παράταση για να ζήσει η επιχείρησή του. Ακούστε και αυτό που σα λέει. Ακούστε και λίγο. Μάθετε και να ακούτε και λίγο. Μα εμείς φιλοξενήσαμε τον άνθρωπο για να τον ακούσουμε, κύριε Γεωργιάδη. Δεν μας μάθηκε και τη δουλειά μας. Πέσατε όλοι να φάτε τα εστιατό, να κλείσουμε αμέσως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Γεωργιάδη, πρέπει και εσείς να μάθετε να ακούτε τις ερωτήσεις. Αν με 10.000 κρούσματα ήσασταν εδώ σήμερα και εγώ και η Χριστίνα δεν σας ρωτούσαμε, αν αργήσαμε να πάρουμε τα μέτρα, δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Θέλω να σας πω ειλικρινά τι πιστεύω για την πανδημία εγώ προσωπικά. Αυτή είναι προσωπική γνώμη μου. Φαίνεται ότι την πανδημία δεν θα ξεμπλέξουμε ενδεχομένως και πολύ εύκολα. Το αισιόδοξο είναι να τελειώσουμε. Το απεσιόδοξο είναι να έχουμε διαρκώς κάποια μετάλλαξη κάπου στον πλανήτη και να ήταν καινούριος κύκλος. Αυτό που είπε ο Biden, ότι πρέπει να μάθουμε πια να ζούμε την πανδημία, νομίζω είναι η πιο σωστή στρατηγική. Πανδημία δεν ξέρουμε. Θα φύγει όταν είναι να φύγει. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει, αλλά η ζωή δεν μπορεί να σταματήσει. Είναι πολύ απλό. Άρα, τι θα κάνετε, τώρα θα απειλήσει. Πάμε σε αυτό. Άρα, τελευταία μίλια δεν θα ξαναπείτε. Τέλος.
Τα τελευταία μίλια θυμάμαι το είχε πει ο κ. Πρωθυπουργός πριν τη Δέλτα, κ. Ανσοπούλου. Πριν τη Δέλτα. Σε αρχές του καλοκαιριού ήταν. Ακριβώς, άρα πριν τη Δέλτα. Και κατά τη γνώμη μου, μακάρι να το ξαναπεί. Και να σας πω και γιατί. Όταν πουλάς τουρισμό και είσαι ο Πρωθυπουργός μιας χώρας, πρέπει να πουλάς προς τα έξω στους πιθανούς σου πελάτες ότι είσαι μια υγειονομικά ασφαλής χώρα. Και πράγματι, και αυτή η δήλωση του κ. Πρωθυπουργού και όλη η στρατηγική μας είχε αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι δούλευαν στην Ελλάδα. Κάνανε τζίρο και πήγανε καλά. Άρα αφήστε τις ειρωνίες τον κύριο Πρωθυπουργό. Μια χαρά το είπε. Κύριε Γεωργιάδη, η κυβέρνηση εσείς δεν το λέγατε. Η κυρία Ανσοπούλου ειρωνεύτηκε τον κύριο Μητσοτάκη και έκανε λάθος. Η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη ήταν ολόσωστη τη στιγμή που το είπε, διότι είμαστε μια τουριστική χώρα. Από αυτό ζουν χιλιάδες συμπολίτες σας, σας πληρώνουν διαφημίσεις στο Sky για να κάνετε εκπομπή και πρέπει να σταματήσετε συνεχώς καλό να φύγετε τη χώρα. Μην εκνευρίζεστε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, πολύ καλό σε έκανε ο κ. Πρωθυπουργός και το είπε άριστα. Το παρακάνετε τώρα. Το είπε άριστα ο κ. Πρωθυπουργός, άριστα. Αυτό πρέπει να πει και απεδείχθη στην πορεία του τουρισμού του επόμενου μήνου. Αν πρέπει να το ξαναπούμε για να πάει καλά, το ξαναπούμε. Δηλαδή το είπε μόνο για τον τουρισμό, δεν το είπε για το εσωτερικό ακροατήριο. Λέτε να ήξερε ο Μητσοτάκης, κυρία Κοραέν, θα έρθει η Δέλτα, η Όμικρον, η Αύρο, η Σίγμα Ταφ. Καμία αντίρρηση. Δεν διαφωνώ. Δεν θέλω ειρωνία. Ειρωνία δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να εκνευρίζεστε όταν λέμε τι λέγατε παλιά. Ειρωνία δεν χρειάζεται. Είναι προφανές ότι ο πλανήτης ζει ένα δύσκολο παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι προφανές ότι καμία κυβέρνηση στην Ευρώπη δεν περίμενε την Όμικρον. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι προφανές ότι η πανδημία μπορεί να γεννήσει κάτι άλλο και να μας εκπλήξει. Ζωντανός οργανισμός είναι, δεν ελέγχεται από τις κυβερνήσεις και από υπουργικές αποφάσεις. Άρα χρειάζεται καλόπιστη συνεννόηση και όχι ηρωνία. Η χώρα μας στέκεται όρθια σε σχέση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ότι εμείς έχουμε ανοιχτή την αγορά μας και ζούμε σχετικά φυσιολογικά, εμένα μου δίνει υπερηφάνεια. Καλά στο κόμμα στο όρθι. Εγώ ποτέ δεν είμαι και φανατικός των καραντίνων γενικώς. Άρα αυτή τη στιγμή, θα έχουμε μία εβδομάδα τελευταία του χρόνου με προσοχή, το τονίζω, με προσοχή, αλλά επιχειρήσεις θα επιβιώσουν, οι θέσεις εργασίας θα διασωθούν. Και με προσοχή θα πάμε την επόμενη εβδομάδα για να βάλουμε λίγο φρένο. Σας έχουν ζητήσει και άλλες selfies στα σούπερ μάρκετ. Σχολιάστηκε πάρα πολύ αυτή η δήλωση. Έχουν βγάλει καμιά πενταριά selfies να τις ανεβάσουν. Να τις ανεβάσουμε εδώ και φασαρία. Αφήστε το. Λοιπόν, πάμε στις λοιπόν, μάσκες. Πάμε λίγο στις μάσκες. Γιατί έχει προκύψει ζήτημα. Ελπίζω να μην σας εκνευρίσουμε τώρα και με αυτό, κύριε Υπουργέ. Γι' αυτό προτείνω έτσι για να ηρεμήσουμε λίγο. Δεν ηρωνεύτηκε κανείς και μην δημιουργείτε εντυπώσεις, κύριε Γεωργιάδη. Ο κύριος Πρωθυπουργός το είχε πει, όπως και οι υπουργοί της κυβέρνηση, δεν θυμάμαι αν ήσασταν κι εσείς μεταξύ αυτών. Απλώς το θυμίζουμε. Okay. Τη δουλειά μας κάνουμε. Okay. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με ένα φαρμακείο τώρα, να δούμε τι γίνεται με τις μάσκες, γιατί με τις ανακοινώσεις των μέτρων της κυβέρνησης τις τελευταίες ημέρες πια γίνεται υποχρεωτική η χρήση μάσκας αυξημένης προστασίας, αυτές οι FFP2, KN95 κλπ. Οι οποίες να δούμε σε ποιες τιμές είναι τώρα, πού κυμαίνονται οι τιμές, Βαλεντίνα. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Όπως είπες και εσύ, Μαρία, από τότε που η συγκεκριμένη μάσκα FFP2 ή KN95 έχει γίνει υποχρεωτική σε συγκεκριμένους χώρους, παρατηρούμε, επειδή μιλήσαμε και με κόσμο, ότι έχει αυξηθεί αισθητά η τιμή της. Έχω μαζί μου τον κύριο Κοκανοίκο, τον ιδιοκτήτη του φαρμακείου που βρισκόμαστε, να μας εξηγήσει για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και να μας δώσει και παραδείγματα για τις τιμές των μασκών. Καλημέρα σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά, κύριε Αναστασοπούλου. Χρόνια πολλά, κύριε Υπουργέ. Να κάνουμε μία επισήμανση. Δεν είναι υποχρεωτικές οι μάσκες υψηλής προστασίας. Μπορούν κάλλιστα οι πολίτες να μπαίνουν σε όλους αυτούς τους χώρους χρησιμοποιώντας διπλή χειρουργική μάσκα. Ναι, είναι μάσκα, η εναλλακτική τους. Έχετε παρέχει δίκιο. Πολύ σωστά. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι αυτές οι μάσκες δεν είναι ένα πράγμα, ένα μοντέλο, μία κατηγορία. Υπάρχουν μάρκες, υπάρχουν συσκευασίες, υπάρχουν προελεύσεις. Οι οικονομικότερες μάσκες έχουν εξαφανιστεί από την αγορά λόγω υψηλής ζήτησης. Αυτό που έχει παραμείνει είναι ότι, για παράδειγμα, μια συσκευασία η οποία έχει ακριβότερες μάσκες ή έχει μια άλλη χώρα προέλευσης, παραμένει ακόμα και πράγματι σήμερα ο καταναλωτής μπορεί να τη βρει σε λίγο ψηλότερη τιμή. Έχουμε και δύο παραδείγματα, Μαρία. Ας πούμε, η συγκεκριμένη μάσκα που κρατάω εγώ έχει διαφορετική τιμή από αυτήν εδώ τη μάσκα που μου έχει δώσει ο κύριος Κακονίκος, που είναι αντικειμενικά δύο ίδιες μάσκες. Για να πούμε λίγο τις τιμές, για να το καταλάβουμε. Πείτε μας τις τιμές. Για παράδειγμα, σήμερα αυτή η συσκευασία που έχει 10 μάσκες υψηλής προστασίας και έχει κινέζικη προέλευση, στοιχίζει 55 λεπτά η μάσκα. Αυτή εδώ πέρα που έχει ευρωπαϊκή προέλευση, στοιχίζει 78 λεπτά η μάσκα.
Τούτου λεχθέντος, εμείς έχουμε καταναλωτές οι οποίοι συνειδητά επιλέγουν την ακριβότερη μάσκα ή την οικονομικότερη μάσκα και ούτω καθεξής. Είναι πολύ σημαντικό για τους καταναλωτές πλέον, όχι μόνο η τιμή, αλλά να παίρνουν και μια μάσκα με την οποία να αισθάνονται ασφαλείς. Και έχουμε και καταναλωτές οι οποίοι, επειδή αυτές τις μάσκες κάποιος μπορεί να τις φοράει για πολλή ώρα και πρέπει να αισθάνεται άνετα, ζητάνε ένα μοντέλο στο οποίο έχουν συνηθίσει. Εσείς τόσο πουλούσατε τις μάσκες και πριν την ανακοίνωση των μέτρων, και σας το ρωτώ αυτό γιατί χθες, κάνοντας ρεπορτάζ, είδαμε την ίδια μάσκα σε συναδέλφους σας να τις πουλούν και 1 ευρώ και 1,10 και 1,20, γι' αυτό το λέω. Εμείς δεν έχουμε αλλάξει τιμές και σε μια μεγάλη κοινότητα φαρμακοποιών που παρακολουθώ δεν έχουν αλλάξει τιμές. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Ο προμηθευτής μου, ο οποίος με προμήθευε με αυτές τις μάσκες, μου δηλώνει πλέον αδυναμία να μου παραδώσει. Και επειδή έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στο παρελθόν με τις χειρουργικές μάσκες, εμείς έχουμε επιλέξει να μην αγοράσουμε από ευκαιριακούς προμηθευτές. Θα πάμε σε stock out μέχρι ο προμηθευτής μας να μας δώσει τις μάσκες που θέλουμε στην τιμή που θέλουμε. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, εσείς πάντως... εκτιμώ ότι θα πάρει λίγες μέρες να Στην αρχή αυτής της ιστορίας είχατε προαναγγείλει εδώ και από τον Sky πολύ αυστηρά πρόστιμα για όσους ανεβάζουν τις τιμές αυτές τις μέρες, έτσι. Αυτό που έγινε πρακτικά ήταν το εξής. Την Παρασκευή, σε μία σειρά από sites, υπήρξε απότομη αύξηση της τιμής. Να πω εδώ ορισμένα πράγματα, γιατί τα είπε καλά ο κύριος από το φαρμακείο. Αν το καταλάβει λίγο ο κόσμος, γιατί είδα και την ανακοίνωση του Πασόκ για διατίμηση. Η μάσκα δεν είναι μία μάσκα για να βάλεις μία τιμή. Είναι διαφορετικές μάσκες που έχουν διαφορετικές τιμές. Αν έβαζες μία διατίμηση σε ένα χ ποσό, απλώς θα πηγαίνανε και οι φτηνές να κλειδώσουν την τιμή της διατίμησης. Δηλαδή υπάρχουν μάσκες από κάτω από 50 λεπτά, έχουμε βρει εμείς, και μάσκες που είναι πάνω από 1 ευρώ. Όμως οι μάσκες δεν είναι ίδιας ποιότητας. Είναι ίδιας ποιότητας. Είναι άλλης προέλευσης και άλλης ποιότητας. Άρα λοιπόν η ιδέα να πούμε είδα αυτή την τιμή δεν έχει πολύ μεγάλη εφαρμογή, διότι μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό ενώ φαίνεται το ίδιο. Τι κάναμε εμείς? Βγήκα εγώ στον Sky, στην εκπομπή του φίλου μου του Γιώργου του Αυτιά, και ανακοίνωσα αυτό που είπατε, κυρία Σοπούλη. Πρέπει να πω ότι είχε αποτέλεσμα. Διότι από τα 16 αυτά site, πάνω από τα μισά κατεβάσαν αμέσως την τιμή και μάλιστα σε χαμηλότερη τιμή από ό,τι ήταν την Πέμπτη. Πήγαν και πιο πίσω από την Πέμπτη. Κυρίως αυτό χθες... αφορούσε στις ιστοσελίδες δηλαδή και όχι ήταν ιστοσελίδες, βεβαίως. Στα φαρμακεία που επίσης κάνουμε ελέγχους από χθες, δεν έχει παρατηρηθεί κάποια σοβαρή παράβαση, και θέλω να ευχαριστήσω τους φαρμακοποιούς γι' αυτό, που δείχνουν μια μεγάλη κοινωνική υπευθυνότητα. Όμως σε κάποιες ιστοσελίδες υπήρξε πράγματι μεγάλη αύξηση τιμής. Και είπατε για μεγάλη εταιρεία. Χθες πήγανε τα συνεργεία του Υπουργείου Ανάπτυξης της ΔΜΕΑ, όπως είχα δώσει εντολή, με το που άνοιξε η υπηρεσία Δευτέρα το πρωί, σε όλα αυτά τα site. Χθες πήραμε δηλαδή από τα site αυτά τα τιμολόγια αγοράς των προϊόντων που έβγαζαν προς πώληση σε διαφορετική τιμή. Εάν από τον έλεγχο, η υπηρεσία μου έχει πει ότι χρειάζεται περίπου 3 ημέρες για να ολοκληρώσει τον έλεγχο. Λέει χθες, σήμερα και αύριο. Εάν από τον έλεγχο βγει ότι οι άνθρωποι αυτοί απλώς είχαν μία αυξημένη τιμή από τον προμηθευτή τους, γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή η πανδημία σαρώνει όλη την Ευρώπη, η ζήτηση αυτές τις μάσκες συνεχίζεται σε όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Και είναι λογικό, είναι λογικό να περιμένει κάποιος ότι όταν σε ένα προϊόν αυξάνεται η ζήτηση, η παγκόσμια ζήτηση μάλιστα, σε ένα βαθμό αυτό επηρεάζει και τη τιμή. Εμείς θα δούμε από τα τιμολόγια εάν κάποιος έχει πάει να κερδοσκοπήσει πάνω στο θέμα. Εάν έχει πάει, ή κάποιος ότι κάποιος τον κάνει, εκεί θα εφαρμόσουμε τον νόμο και θα πάμε στα ακρότατα όρια. Ναι, αυτό που αφήνεται ανοιχτό είναι ότι επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση, να έρθουν οι μάσκες από το εξωτερικό σε ακριβότερες τιμές και να φτάσουν και στον καταναλωτή σε ακόμη. Εάν βάλουμε διατίμηση σε μάσκα που ανεβαίνει η τιμή της και είναι εισαγόμενο προϊόν, η μάσκα απλά δεν θα εισάγεται στην Ελλάδα, κυρία. Υπουργέ. Δεν ζήσαμε τίποτα με τα αντισηπτικά. Η Ελλάδα ήταν η χώρα που σε 3 εβδομάδες, με δικό μου νόμο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, άκουσε παραγωγή της από τα 240.000 θεμάκια την ημέρα σε 1,5 εκατομμύριο που τη διατηρεί μέχρι σήμερα, και οι τιμές μας αντισηπτικά έμειναν χαμηλές και η επάρκεια είναι πλήρης μέχρι και σήμερα. Σήμερα το ίδιο έγινε και στις μάσκες, αλλά στις μάσκες τις χειρουργικές. Επιτρέψτε μου να στην Ελλάδα δεν παράγονται τις αυξημένες προστασίες. Παράγονται μόνο οι χειρουργικές. Και είπε ο κ. Φρανακοποιός, να το ξαναπώ και εγώ και να αμέσως να σας δώσω λόγο, μπορείς να βάλεις 2 χειρουργικές, αν κάποιος πάει να σε κλέψει, θα βάλεις 2 χειρουργικές και είσαι νόμιμος και προστατεύεσαι.
Λοιπόν, θα ευχαριστήσουμε τώρα που μας απομένουν μία κουβέντα, κύριε Υπουργέ, για την παραμονή πρωτοχρονιά σε σχέση με τους ελέγχους. Γιατί είδαμε και διάφορα το τρίμερο των Χριστουγέννων. Θα ενταθούν οι έλεγχοι στα νυχτερινά μαγαζιά. Είδαμε περιπτώσεις που είχαν επιβληθεί πρόστιμα και πήγαν και ξανά άνοιξαν. Στο συγκεκριμένο μαγαζί που έπαιξε και πολύ στα δελτία, και καλώς έπαιξε, ναι. Υπήρξε παραβίαση της απόφασης, σύλληψη του ιδιοκτήτη, μεγάλο πρόστιμο, 50.000 ευρώ επιπλέον, που μπήκε και 10.000 το άτομο, και εκ νέου κλείσιμο. Το λέει ότι κάποιος νομίζει ότι τους χαϊδεύουμε. Κανένα δεν χαϊδεύουμε. Εμάς οι ελεγκτικοί μας μηχανισμοί είναι διαρκώς στον δρόμο και θα τους ευχαριστήσω. Όπως είπα πριν για τις μάσκες, όπου καλώς έχω τον πραγμάτων αύριο το απόγευμα ή μεθαύριο το πολύ το πρωί θα ανακοινώσω και τα πρόστιμα και θα είναι πάρα πολύ μεγάλα, σας διαβεβαιώ. Παναλαμβάνω, έχω δικαίωμα να πάω έως το 1 εκατομμύριο ευρώ. Mm-hmm. Άρα τα πρόστιμα που θα μπουν σε όσους κερδοσκόπησαν με τις μάσκες, δηλαδή, θα μπορούσα να και το εξαντλήσω. Φυσικά, αν δω ότι η πρώτη περί μεγάλης εταιρείας. Διότι θέλω να το ξεκαθαρίσω. Κανέναν δεν μου σκοπό να χαϊδέψουμε και τίποτα να συγκαλύψουμε. Θέλουμε να πετύχουμε σε μια δύσκολη στιγμή, που μακάρι να μην είχε έρθει, αλλά ήρθε, να διατηρήσουμε και πάλι την κοινωνική μας συνοχή και την ανθρώπινη μας συνεννόηση. Θα χρησιμοποιήσουμε και τους ελεγκτικούς μας μηχανισμούς όσο μπορούμε περισσότερο και την ενημέρωση των πολιτών. Άρα, έλεγχοι θα γίνουν. Εγώ ξαναλέω ποια είναι η γραμμή. Η γραμμή είναι ότι αφήσαμε ανοιχτά και τα εστιατόρια, τα νυχτερινά και τη ζωή μας γενικά και αυτή την εβδομάδα, κυρίως διότι η πίεση ακόμα στο σύστημα υγείας δεν έχει ξεκινήσει. Άρα, είχαμε αυτό το μικρό περιθώριο. Το κάναμε σεβόμενοι τους επιχειρηματίες, σαν και αυτό που βγάλατε προηγουμένως, που έχουν κάνει έξοδα, προμήθειες, υπολογισμούς. Δεν είναι εύκολο να κλείνει μια επιχείρηση στην ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς. Είναι δύσκολη αυτή η εβδομάδα. Έχει μεγάλο βάρος στον τζίρο μιας επιχείρησης. Πιστεύω ότι αν όλοι τηρήσουμε τα μέτρα, που είναι και δικό μας και ατομικό ζήτημα, δεν τα τηρούμε τα μέτρα για τον Υπουργό ούτε για τον Πρωθυπουργό. Τα τηρούμε τα μέτρα για το καλό της οικογένειάς μας και των συγγενών μας. Κάνω άλλη μία έκκληση στους νεότερους που θα πάνε να διασκεδάσουν τη βραδιά της πρωτοχρονιάς ή τις επόμενες βραδιές και σήμερα και αύριο. Να αποφύγουν τη συνάντηση με τους μεγαλύτερους ηλικία συγγενείς τους, γιατί εκεί μπορούν να τους θέσουν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Mm-hmm. Και όλοι μαζί, σας το λέω, θα ξεπεράσουμε και αυτή τη νέα κρίση. Είμαι περήφανος γιατί η Ελλάδα μας κράτησε την αγορά της ανοιχτή σε όλες τις εορτές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, κάτι που δεν είναι ο κανόνας στην Ευρώπη. Το ρωτώ γιατί οφείλω να το ρωτήσω. Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα πληγούν περισσότερο αυτές τις ημέρες και αναφερόμαστε σε εκείνα τα μαγαζιά τα οποία λειτουργούν τις νυχτερινές ώρες, μπορεί να περιμένουν κάτι από την κυβέρνηση ως στήριξη? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε φάση να μιλάμε για μέτρα στήριξης. Κυρίως διότι ξεκινάει το νέο οικονομικό έτος. Έχουμε έναν προϋπολογισμό που έχει συγκεκριμένα όρια ως προς το έλλειμμα και μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει γενικώς κλείσει τις κάνουνες. Όμως, ξέρετε ότι σε όλη μας την πολιτική διαδρομή αυτά τα 2,5 χρόνια της κρίσης, ποτέ δεν αφήσαμε κανέναν μόνο του πίσω. Αυτό νομίζω σας δηλώνει και την πολιτική μας στο μέλλον. Εμείς θέλουμε όλοι οι άνθρωποι να πάνε καλά, όλοι οι άνθρωποι να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας τους, όλοι οι άνθρωποι να κρατήσουν τα μαγαζιά τους. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη άσκηση, το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν είναι ώρα ούτε για αλληλοκατηγορίες, ούτε. Αλλά όλοι οι άνθρωποι να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας τους, όλοι οι άνθρωποι να κρατήσουν τα μαγαζιά τους. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη άσκηση, το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν είναι ώρα ούτε για αλληλοκατηγορίες, ούτε για εξυπνάδες. Είναι μια δύσκολη άσκηση. Προσωπικά είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος. Θα περάσουμε ένα κύμα έντονο. Αλλά τελικά θα πάνε όλα καλά. Μακάρι να είναι το τελευταίο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι, κύριε Υπουργέ. Καλή χρόνια πολλά σε εσάς. Υγεία εύχομαι. Να είστε καλά. Στους θεατές σας. Να είστε καλά σε εσάς και την οικογένειά σας.